απαντήστε και κερδίστε. Ποιοι είναι κατά σειρά οι τρεις παίκτες με τους περισσότερους πόντους σε ένα τελικό του πρωταθλήματος της Α1? Επιλέξτε τρεις από τις πέντε απαντήσεις. Πάσπαλι, Μπέρι, Γκάλης, Γιαννάκης και Τζόνσον. Δώστε την απάντηση στο τηλέφωνο 64-03-015 και κερδίστε ένα ζευγάρι παπούτσια, μία μπλούζα και ένα καπέλο προσφορά της εταιρείας Skechers. Οι παίκτες λοιπόν, οι πρωταγωνιστές, η καταπληκτική δήλωση του Eddie Johnson ότι εγώ δεν μισώ κανέναν, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά που ασχολείστε εσείς. Εγώ ήρθα από την Αμερική να πάρω ένα πρωτάθλημα και να γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτή θα πρέπει να έχουμε μάλλον σαν προμετωπίδα και όχι όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε, αμέτωχοι ίσως να παρεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας, υπάρχουν και άλλα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, πράγματα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο από τις αντιπαραθέσεις των διαφόρων κυρίων, να πάμε σε ένα θέμα που κρίθηκε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και όχι έξω, και μάλιστα ένα ζευγάρι για το οποίο οι αγώνες μεταξύ τους ήταν αγώνες ζωής και υπάρξεως, αφού μια από τις δύο θα προκρινόταν μόνο στο κύπελλο πρωταθλητριών και μάλιστα αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που θα τα κατάφερε, όπως και συνέβη, θα κινδύνευε με ζημιά οικονομική αλλά και αγωνιστικές διαρροές. Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ τελικά την 5η με 90-81, έκανε το σκορ 3-1, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και αφού ο Μπέριος, Ντόπτς, ο Χολόπουλος, ο Αστεριάδης, ο Κακιούσης και τα άλλα παιδιά έραναν με τρίποντα το καλάθι του ΠΑΟΚ, ήλθε η ώρα να σημαδέψουν, να κάνουν το ίδιο και με τα λουλούδια. Πού ήταν πιο εύστοχη η απάντηση στο μεταμεσονύκτιο ρεπορτάζ του Γιάννη Πάγκου. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, το μπάσκετ θέλει πάνω απ' όλα καλοπέραση. Με τα πανηγύρια των φιλάθλων να ηχούν ακόμη στα αυτιά των ανθρώπων του Ηρακλή, περνούν μία-μία ημέρες στο γυραιό. Το μεθύσι για την αρπαγή του ωραίου τρίτου εισιτηρίου υπάρχει ακόμη και υπάρχει όχι μόνο γιατί οι ανώλευκοι βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και γιατί όλοι θυμούνται τα όσα αλυσμόνητα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης. Όταν οι άνθρωποι του Ηρακλή έβαλαν τα καλά τους και άρχισαν να σκοράρουν ανηλαιώς και εκτός γηπέδου. Αφορμή για όλα τα παραπάνω βέβαια το 90-81 επί του ΠΑΟΚ. Στιγμές δικαίωσης για πολλούς. Είναι μια ιστορική τιμή για τον Ηρακλή. Έφτασε στην πρώτη φορά στην ιστορία, στην τρίτη θέση. Και θα πάει στο Κύπρο από το τριών. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη δικαίωση αυτή διοίκησης των παικτών και προσωπική μου. When I come in Ηρακλής, everybody was very surprised. What are you doing here? Όταν ήρθα στον Ηρακλή, όλοι λέγανε τι πας να κάνεις εκεί, εσύ που με τη Λιμόζ κέρδισε στο κύπελλο πρωταθλητριών. Τώρα καταλάβατε γιατί ήρθα, είπε ο Σντόπτς και συνέχισε. Είμαστε ένα βήμα από την κορυφή του λόφου. Για να δούμε τι βρίσκεται από πίσω, θέλουμε ακόμη δουλειά. Αυτή η ομάδα είναι έργο όλων και φυσικά του χρόνου θέλω να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Εγώ έχω καταλάβει ότι έχετε υποτιμήσει, και δεν απευθύνω προσωπικά σε κανέναν, αρκετά τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει δυνατότητες και τα απέδειξε και σήμερα. Πιστεύω ότι όλοι είδατε ότι σε αυτά τα παιχνίδια που χρειάστηκαν να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες, τα κατάφεραν πολύ καλά. Και αυτό πιστεύω ήταν το πιο σημαντικό, αφού καταφέραμε σχεδόν όλοι οι παίκτες να βοηθήσουν την ομάδα και να πάρει τις νίκες. Ακόμα μία φορά τα παλικάρια αξίζουν συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο. Το μέλλον, ακούστε να δείτε, θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σκοπός είναι να βελτιωθεί αυτή η ομάδα για να πρωταγωνιστήσει. Δεν βγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό για να βγούμε τελευταίοι. Και ο Χαϊτόγλου, πέραν των όσων είπε για το μέλλον, θυμήθηκε για μία ακόμη φορά, πώς όχι, τον Λευτέρη Σούμποντιτς. Σαν είπα από τον χρόνο, έχω πει ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα προπονητού. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Μετά από αυτό, ο Σούμποντιτς έχει έναν ακόμη λόγο να καπνίζει το πούρο του. Και πούρο, Λευτέρη. Εκείνο το βράδυ χρειαζόταν. Λοιπόν, να λύσουμε μια πορεία στον κόσμο. Δεν έχουμε ακόμα τηλεφωνήματα που να ζητούν μια απάντηση. Αυτό είναι η δική μου η απορία. Πρόκειται για το γνωστό γούρικο πουκάμισο, αυτό όχι, που φορά σήμερα. Όχι, το γνωστό γούρικο το έχω αποσκηθεί σε ένα φιλάθλο και ήθελε να το πάρει μέσα μετά το παιχνίδι αμέσως, αλλά δεν μπορούσα να το δώσω και τον έχω στο σπίτι έτοιμο να το δώσω. Ηρακλή, σα πει πρόνοια, αλλά και Σούμποντι, σα πει πρόνοια. Ναι, ακριβώς. Σούμποντι. Σε είδαμε προηγουμένως όλες τις συνεντεύξεις τύπου, πάντα κάνει κάτι πρωτοποριακό το οποίο συζητήθηκε από συναδέλφους. Ναι. Και από τον πολύ κόσμο. Φοράς το σήμα του σπόνσορα της ομάδας. Ναι, το σπόνσορα της ομάδας, ο οποίος είναι σπόνσορας και σπόνσορας, προσωπικός μου σπόνσορας. Και για σπίτι πρόνοια έχει ανοίξει ένα γραφείο στη Θεσσαλονίκη, που το έχει η γυναίκα μου, δουλεύει. Και είναι το σήμα είναι ότι
Εγώ είμαι σαν αντιπρόσωπο αυτή τη εταιρεία και που είναι σπόνσορα του Ηρακλή. Αυτά συνέχεια ένα με τον άλλο. Πουκάμισο, Σκόρδα, όλο ο κόσμο μιλάει για τι προλήψει του Ηρακλή και κυρίω του προπονητή του. Και αν κάποιοι συνδέσουν αυτό το γεγονό με ένα άλλο γεγονό, ότι έφαγε για πολλά χρόνια ψωμί και αλάτι μαζί με τον πρίτανη των προληπτικών, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τότε ίσω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Ή όλα αυτά είναι τυχαία. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Εγώ ανέκατα ήμουν προληπτικός τότε που ήμουν και παίκτης. Άλλωστε όλη την παρέα από τον Άρη τότε ήμασταν πάρα πολύ προληπτικοί. Και ο Γιάννης πρώτος από εμάς. Και αυτό το συνέχισα και τώρα. Όχι, δεν τα έλεγα ότι είναι γούρια όπως το λέγανε κάτι. Είναι μια σειρά που την παίρνεις κάθε μέρα, κάθε ένας από εμάς. Όταν βγαίνει από το σπίτι και έχει κάποιο δρόμο που θέλει να οδηγήσει και που... ή στη δουλειά του, έτσι και εγώ έχω κάποιες αρχές και κάποιες σειρές. Αν οι πληροφορίες μας από τη Θεσσαλονίκη είναι σωστές, εδώ τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η μητέρα σου, ναι, η κυρία Κατερίνα, η οποία εκμυστηρεύτηκε και δεν ξέρω πώς έφτασε στα αυτιά του δημοσιογράφου, γιατί αυτά υποτίθεται ότι μένουν στο σπίτι. Ναι. Ότι την ημέρα που παίζατε το δεύτερο ματς, το οποίο ο Ηρακλής έχασε από τον ΠΑΟΚ, έκοβε το κρέας στο σπίτι και της έπεσε κάτω το μαχαίρι και αμέσως πήγε ο νους στο κακό ότι θα χάσει ο Ηρακλής. Ναι, και εμένα μου το είπε. Μετά το μάτς. Μετά το μάτς το βράδυ που τα παίξαμε και μου το είπε, ήξερα ότι θα χάσει. Γιατί ακούει όλες τις μεταδόσεις, γιατί στην Ιουγκοσλαβία ακούει τους ελληνικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο και είναι ενημερωμένοι. Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση περί προλήψεων, αν σου το έλεγε πριν το μάτς, τι θα έκανες. Θα απέσυρε στην ομάδα. Δεν το ξέρει, δεν το λέει. δεν το λέει ποτέ. Να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, γιατί βεβαίως, μάλλον όχι ακριβώς διάλειμμα. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση, θα γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Μόνος του ο Λευτέρης μας γύρισε εκεί. Άρης, έχουμε μπροστά μας τον προπονητή πλέον Λευτέρη Σούποτιτς. Αλλά είναι πολύ νοπές για να μνήσεις από έναν άλλο Σούποτιτς, όχι με Πουκάμισο, το γνώριμο και γούρικο Ριγέ Πουκάμισο, αλλά με την κίτρινη φανέλα και το νούμερο 7. Για να γυρίσουμε λοιπόν μερικά χρόνια πίσω, αν και η Άλκη στην Πρωτοψάλτη λέει ότι αυτό απαγορεύεται. Τη στροφή, το στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένε μου αητέστα και είμαστε στου χρόνου. Μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο η οροφή και τα ταπούνια μου καρφή, αλλά χωρίς επιστροφή. Στο παλέτο